θα βρείτε πάντα φιλία και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και καλά Χριστούγεννα. Σεβασμιόστατε, κύριε Αντιτομάρχη, κύριε Δήμαρχε, bon priete, αγαπητοί φίλοι Έλληνες. Ούτε συνεννοημένοι να είμασταν με τον κύριο Αντιδήμαρχο, έκανε κάποιες ιστορικές αναφορές. Κασικούμε αμφιντσελές που ντόμνουλ βίτσε πριμάρ, φεκέντα τσέστε κορελάτσι ιστόριτσε. Η αλήθεια είναι ότι μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολη, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι τα πρώτα βιβλία θρησκευτικά έχουν τυπωθεί στη Μολδαβία. Nu trebuie să uităm că după căderea Constantinopolului, primele cărți religioase au fost tipărite în Moldova. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης ότι η Ρουμανία φιλοξένησε για πολλά χρόνια πολλούς Έλληνες που ψάχνανε για μια καλύτερη μέρα χρόνια πλην. Nu trebuie să uităm că cu 10 de ani în urmă România a găzduit greci care căutau pentru o zi mai bună. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είμαστε πλέον, ανήκουμε πλέον στο ίδιο πολιτικό σύστημα, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσοι πολίτες και Έλληνες και Ρουμάνοι. Nu trebuie să uităm că în momentul ăsta suntem cetățeni egali în cadrul Uniunii Europene. Πάνω απ' όλα όμως, εκείνο που μας ενώνει, mai presus de tot ceea ce ne unește, και οι Ρουμάνοι που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα μπορούν να το επιβεβαιώσουν, Ρωμανοί care se găsesc aici, όπως το παιδί, είναι η πίστη στο Θεό, διότι όταν ξεκινήσανε από τη Ρουμανία για να φτάσουν στην Ελλάδα, ο ένας μόνο με ένα, θα με συγχωρέσετε, βρακί, εκείνο που το επέστρεψε να φτάσει στην Ελλάδα ήταν η πίστη στο Θεό. Ρωμανοί care au plecat din Ρωμανία, cu credința în Dumnezeu, având o singură pereche de chiloți, au ajuns în Grecia. Deci, religia ne unește. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα αυτή η πίστη να διατηρηθεί και κάτω από αυτήν να πορευόμαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο σύλλογός μας στην Αθήνα λέγεται Άγιος Στέφανος ο Μέγας. Ασοσιάτσια νόστρα να τένα νουν τον πλατόρ σε νουμέστε Σφύντου Στεφάν Τσελμάρε. Εγώ θέλω να πω ότι εάν κάποτε οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες είχαν διαφωνίες, οι Ρουμάνοι της Αθήνας με τους Ρουμάνους της Σπάρτης είναι αδελφομένα, και επειδή σήμερα είναι χριστουγεννιάτικες μέρες και αυτές οι μέρες είναι μέρες χαράς για τις οικογένειες, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και αυτό βρισκόμαστε εδώ. Ευχαριστούμε για το κάλεσμα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και ελπίζουμε να συμμετάσχουμε και εμείς στη χαρά τη σημερινή. Ținând cont că în trecut, în Grecia antică, spartiații cu atenienii se luptau între ei, astăzi însă românii din Atena cu românii din Sparta sunt prieteni și vrem și noi să contribuim la această zi de bucurie de Crăciun, pentru că este o zi în care suntem cu familiile, cu prietenii, și ăsta este motivul pentru care vrem și noi să contribuim astăzi seară la această sărbare. Vă mulțumim pentru invitație, distracție plăcută și să dea Dumnezeu la anul să ne întâlnim în altă parte a Greciei, unde sunt și alți români. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο του Ρουμανικού Συλλόγου για την βοήθεια και τη στήριξή του και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τα κάλαντα που θα ερμηνεύσει η παιδική χοροδία του Συλλόγου μας υπό την καθοδήγηση της κυρίας Βαλωρή Πετρονέλα. Hey.
έρθει ο βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επιτυχεί. Τον άπειρον ημών των εκκλούσεων, δώσε εμείς σήμερα, και άφησε εμείς τα οφείλματα